δούμε. Έχουμε το Λευτέρη Ζαβλιάρη. Έχουμε το Λευτέρη Ζαβλιάρη, συγγνώμη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λευτέρη Ζαβλιάρη από Θεσσαλονίκη. Είχαμε επεισόδια και στην κυρία Νοτοπούλου. Έτσι ακριβώς, εξωδιακή ήταν η χθεσινή νύχτα στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, ναι, όταν η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε τον υποψήφιο δήμαρχο και την παράταξη και τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Εγώ Κλούβες βλέπω εδώ. Έτσι κάναν παρουσίαση με τις Κλούβες. Μόνο. Είναι επειδή είναι φιλολαϊκή κυβέρνηση. Είναι... Να αλλάξουμε και τον τίτλο μας. Τους αγαπάει ο κόσμος. Για πες με, Λευτέρη. Πρωτοφανή σκηνικά για έναν ήσυχο δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ήταν περίκλειστος από κλούβες των ΜΑΤ, πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς στο σημείο βρέθηκε ομάδα πολιτών για να διαμαρτυρηθεί για το Σκοπιανό και για τις τελευταίες εξελίξεις με την ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Της προδοτικής συμφωνίας. Της προδοτικής συμφωνίας. Προδοτικής. Εμείς δεν τη λέμε εδώ πέρα συμφωνία. Προδοτική συμφωνία. Ήταν και η κυρία Νοτοπούλου εκεί, βλέπω. Ακριβώς. Το παρόν έδωσε η Κατερίνα Νοτοπούλου, η υφυπουργός εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, αλλά και υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηματικά προέκυψαν για το γεγονός ότι δόθηκε τόσο μεγάλη έμφαση στα μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένο σημείο και διάχυτο ήταν το ερώτημα για το τι θα γίνει με την προεκλογική εκστρατεία της κυρίας Νοτοπούλου από εδώ και πέρα, καθώς θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, με τις έχει ο Τσίπρας κομάντο. Δηλαδή, με την κυρία Νοτοπούλου θα έχει 10 δημιουργίες, 10 κομάντο και 10 ελικόπτερα να προστατεύουν την κυρία Υπουργίνα, η οποία παραγίνει δημαρχίνα τώρα. Αστυνομοκρατούμενο κράτος. Δημαρχές θα παραγίνει. Αριστερό. Την εκτιμάει πολύ, φαίνεται. Εντάξει τώρα που είναι προεκλογική περίοδος και τους έχουν. Όταν θα χάσουν τις εκλογές, θα τους δω εγώ, κύριε Καμπούρη και κύριε Καμένο. Και όταν οι μισοί θα δεν θα έχουν την αστυνομία δίπλα τους. Οι μισοί θα να τους δω πότε. Γιατί εγώ κυκλοφορώ στον δρόμο και ο κύριος Καμένος και όλοι στο λαό και δεν έρχεται κανένας να μας πειράξει. Αυτοί που αισθανόντουσαν τόσο πολύ άνετα. Που είναι φιλολαϊστές. Τώρα γιατί χρειάζονται την αστυνομία που δεν τους άρεσε. Κύριε Καμένο,